Ανοιχτό το καπό, έγινε κάτι. Αχ, δύσκολη η ώρα. Ναι, λίγο δεν με βγαίνει ένα μπουζί και θέλω να τα αλλάξω. Καλή επιτυχία. Γεια σου φίλε μου, από το περιοδικό αυτοκίνηση, το όνομά σου? Παναγιώτης. Οδηγάς ένα? BMW Y30. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με δεξιοτεχνία? Φορά, πρώτη φορά. Πρώτος αγώνας? Γενικά με δεξιοτεχνία? Πρώτος αγώνας. Ωραία. Πώς τη βλέπεις διοργάνωση? Ωραία, πολύ ωραία. Από πού είσαι? Από τη Δράμα. Από εδώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Τσίμας, από Αλεξανδρούπολη. Οδηγάς ένα? ΑΕ86, στα 2000 κυβικά. Πώς σου φαίνεται η διοργάνωση? Πάρα πολύ καλή. Τα ζέστανες καλά τα λάστιχα? Ναι, είμαστε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτης Καραδήμος, τρέχω στη β' κατηγορία με το 205. Έχεις ένα πεζό 205, πώς θα πήγαμε? Μια χαρά τα πήγαμε, λίγο αργήσαμε γιατί είναι κλειστό το κομμάτι. Θέλω να πιστεύω ότι τα πάμε καλά. Πώς σου φάνηκε η διοργάνωση? Πολύ καλή. Πάντα η οφάδρά μας είναι δυνατός στις διοργανώσεις. Εσύ από πού είσαι? Εγώ από Καβάλα, ανήκω στον οφάδρά μας όμως. Ωραία. Σ' άρεσε η διοργάνωση δηλαδή? Βέβαια. Θα ξανασυμμετάσχει εδώ? Μπράβο. Συνέχεια στο πρωτάθλημα κανονικά. Ευχαριστώ για την δικά σας την υποστήριξη. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς σου φαίνεται η διοργάνωση? Η οργάνωση είναι πάρα πολύ καλή. Η διαδρομή είναι μια από τις πιο δύσκολες που έχουμε κάνει. Πιστεύω να πούμε θα τα καταφέρουμε να πούμε. Οδηγάς ένα? Ένα Fiat Punto. Πόσα χρόνια το έχεις? Είμαι πρωταθλητής εδώ και 20 χρόνια. Στο είδος. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Είστε ο πρόεδρος της ΟΦΑΔ, έτσι. Καταρχήν, καλημέρα σας. Σήμερα διοργανώνουμε την 9η δεξιοτεχνία του ομίλου φίλων αυτοκίνησης Δράμας στο πάρκινγκ του Κρακτίδη. Έχουμε 32 συμμετοχές. Αρκετές, πάρα πολύ καλές εικονοποιητικές. Αρκετό κόσμο. Μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς και ελπίζουμε να τελειώσουμε όλα καλά. Οι συμμετοχές είναι από πού, κυρίως? Οι συμμετοχές είναι από Ορεστιάδα μέχρι και Κοζάνη. Πώς τα βλέπετε, τα μέτρα ασφαλείας στηρούνται, πιστεύετε? Βλέπω εδώ πυροσβεστικά, ασθενοφόρα. Ναι, τα μέτρα ασφαλείας τα πήραμε για να είμαστε ένα πρόβλημα και από τους αγωνιζόμενους και για τους θεατές. Υπάρχει ασθενοφόρο, γερανοφόρο, πυροσβεστικό όχημα και γύρω-γύρω όλο κάγκελο, 10 μέτρα μακριά από το χώρο της εξαγωγής της δεξιοτεχνίας. Υπάρχει πολλή ασφάλεια δηλαδή για τους θεατές? Πάνω απ' όλα μέλη μας είναι τα μέτρα ασφαλείας και για τους θεατές και για τους αγωνιζόμενους. Του χρόνου θα σας ανακοινώσουμε τι αγώνες θα έχουμε. Φέτος έχουμε μια δεξιοτεχνία, του χρόνου θα ευελπιστούμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο. Τι αλλαγές θα έχουμε, πείτε μας από τώρα. Αυτό θα το αποφασίσουμε με την καινούργια χρονιά. Εσάς δεν σας βλέπω να αγωνίζεστε πάντως. Είμαστε στην οργάνωση, στον αγώνα. Εμείς ασχολούμαστε μόνο με ραλί. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια φίλε μου, τερμάτισες. Πώς θα πήγες? Καλά, αλλά χτύπησα κορίνα. 10 δευτερόλεπτα πάνω. Εντάξει, θα δοκιμάσουμε λίγο τα λάστιχα στο άλλο, στο σκέλος. Αλλά 10 δευτερόλεπτα πήρα τα ποινή. Το πάρουμε το κύπελλο? Δεν ξέρω, δύσκολα θα δείξει. Ωραία, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Πώς σου φάνηκε η διοργάνωση? Πολύ ευχάριστη. Η αδρεναλίνη στο φουλ? Στο κόκκινο. Πολύ ωραία. Οδηγάς ένα? Nissan 206. Τι κατηγορία? Β'. Πώς θα πήγες σήμερα, πώς το είδες? Και πρώτη φορά με αυτό το αμάξι, γιατί διότι δεν είναι δικό μου. Ωραία, μ' άρεσε. Δεν είναι δικό σου. Ωραία, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Το όνομά σου? Γιώργος Μορφόπουλος. Οδηγάς ένα? Όπελ Ασκόνα Β'. Πόσα χρόνια το έχεις? 3. Πόσο φαίνεται η διοργάνωση? Πολύ καλή. Από πού είσαι? Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω τι? Διοργάνωση, λίγο. Να μαζευτεί ο κόσμος, να έρχονται να βλέπουν. Έχει αρκετό κόσμο, πιστεύω. Εσείς θέλει παραπάνω. Μπράβο, εσείς καλά κάνει. Έχει αρκετό κόσμο, πιστεύω. Πώς το βλέπεις? Αρκετά. Περίπου λιγότερο. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη δεξιοτεχνία? Ένα χρόνο τώρα. Βασικά τώρα ξεκινάω. Πρώτος μου αγώνας σήμερα. Η αδρεναλίνη στο φούλι σήμερα? Άγχος, αδρεναλίνη, καρδιά, έτσι πάει. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Τα λάστιχα? Θα πάνω φωτιά. Ωραία, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου φίλε μου, το όνομά σου? Αποστόλης Γεωργίου. Οδηγάς ένα? Opel Manta. Τι κατηγορία είσαι? Γάμα κατηγορία. Πώς σου φαίνεται η διοργάνωση? Είναι πολύ καλά, εντάξει. Σχετικά καλή οργάνωση είχαμε φέτος. Ήρθες από πού? Από Καβάλα, ναι. Στο 400 θα είσαι? Προφανώς ναι. Αν και μένω Ορεστιάδα επειδή είμαι στρατιωτικός, αλλά θα προσπαθήσω να έρθω. Σήμερα πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Θα δούμε. Τώρα είναι πρώτος αγώνας που τρέχω.
Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι καλό, ξέρω εγώ. Έχει καλό συναγωνισμό. Βέβαια. Έχει άτομα που βγαίνουν στους πρωταθλητές. Είναι καλοί από Αλεξανδρούπολη, από Δράμα, από Καβάλα που είναι καλά τιμόνια. Καλή επιτυχία. Τα λάστιχα τα ζέστανες καλά. Τώρα θα τα ζεστάνω. Καλή επιτυχία. Το όνομά σου. Τζινλής Βασίλειος. Είσαι έτοιμος. Έτοιμος είμαι. Τα ζέστανες τα λάστιχα. Αρκετά. Burnout, εντάξει. Μια χαρά, όλα. Πώς σου φαίνεται η διοργάνωση. Πολύ καλή. Κάνεις χρόνια δεξιοτεχνία. Από το 2000. Από το 2000 διακρίσεις. Δεύτερος Βόρειο Ελλάδος. Στο 400 θα είσαι. Προφανώς. Να είσαι έτοιμος. Έγινε. Το περιοδικό αυτοκίνηση, το όνομά σου. Παναγιώτης. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με δεξιοτεχνία. Από το 2000. Δεν ξέρουμε να ντριφτάρεις κιόλας. Είναι αλήθεια. Ναι, αλλά απλά δεξιοτεχνίες τώρα λόγω της πόλης μας, γι' αυτό τρέχω. Τι σ' αρέσει περισσότερο. Το drift. Στο 400 θα είσαι. Σαν αγωνιζόμενος ίσως, αλλά σαν με ομάδα θα είμαι σίγουρα. Σε περιμένουμε. Καλά. Χωρίς εσένα δεν μπορούμε. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Ο κόσμος πάντα μας τιμάει. Πάντα έχουμε πλήρη κάλυψη από τον κόσμο. Διότι ασχολούμαστε με αυτό το άθλημα εδώ στη Δράμα. Εγώ είμαι ιδρυτικό μέλος από το 1981. Μας τιμά, προσέχει, δεν μας δημιουργεί προβλήματα. Έχουμε κάνει αγώνες χωρίς ατυχήματα. Εσείς αγωνιστήκατε καθόλου? Εγώ έχω στο ενεργητικό μου 4 αγώνες. Πώς τα πήγατε? Τις 2 πρώτες πάρα πολύ χάλια. Στην τρίτη μου συνοδηγός. Εγώ ξεκίνησα το 1981 όταν η πίστα του Σερών ήταν χωμάτινη σε ούτοκρος. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από τότε. Έχει γίνει ένα πάρα πολύ πολυδάπανο σπορ. Έχει γίνει πλέον ένα σπορ για λίγα άτομα. Η κρίση λέτε ότι επηρέασε καθόλου το άθλημα? Προς στιγμή ακόμη όχι, αλλά επηρέασε. Λογικά θα είχαμε παραπάνω συμμετοχές από αυτές που έχουμε. Τώρα πώς αντέξει. Πάλι όμως καλές είναι οι συμμετοχές, έτσι. Καλές. Για τα σημερινά δεδομένα πάρα πολύ καλές. Αν κρίνουμε, επειδή συμπαραστέχονται και οι δραμηνοί αγωνιζόμενοι πάρα πολύ, είναι αρκετές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.